σας στον Real FM, κύριε Κυρίτση. Διάβασα την απομαγνητοφώνηση και άκουσα να λέτε ότι το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί τις αρχικές του αντιρρήσεις για την επένδυση στο ελληνικό. Τι να κάνουμε παρόλα αυτά, είναι υποχρέωσή μας και θα την υλοποιήσουμε. Και από την άλλη πλευρά. Με τη τήρηση του νόμου. Σαφώς, με την τήρηση του νόμου. Από την άλλη πλευρά, βλέπω τα μηνύματα που έρχονται πολλές φορές έτσι και λίγο υπόκοφα, ας το πούμε, από το Μέγαρο Μαξίμου. Αναρωτιέμαι, ένας επενδυτής από το εξωτερικό που θα σας ακούει, τι θα καταλάβει. Να σας πω, οι επενδυτές δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι. Οι επενδυτές, ας πούμε, γενικότερα γνωρίζουν ότι το ελληνικό που είχε αποτιμηθεί η αξία του στα 3 δις αγοράστηκε 300 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό δεν το αλλάξατε ούτε εσείς. Έγινε ένα μνημόνιο συνεργασίας και το τίμημα είναι αυτό τέλος πάντων που έχει οριστεί. Αυτό το οποίο κατορθώσαμε εμείς να κάνουμε, επειδή το τίμημα πάει κατευθείαν στο χρέος, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχουν και κάποια πράγματα που να μένουν στη χώρα. Αυτό το οποίο κατορθώσαμε να αλλάξουμε στη συγκεκριμένη σύμβαση, την οποία παραλάβαμε, ήταν να γίνει περισσότερο και πιο προσιτό το πράσινο και να αναλυθεί δέσμευση για μεγαλύτερη επένδυση. Θα επιμείνω όμως λιγάκι. Ναι. Κυνηγάτε ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τις επενδύσεις και άλλα ακούει ο κόσμος. Πώς? Μα πώς τις κυνηγάμε τις επενδύσεις? Δεν τις κυνηγάτε. Ε. Όχι, είναι. Όχι, κυνηγάτε ενώ τις επιδιώκετε. Α, τις επιδιώκουμε. Ενώ τις καταδιώκετε. Ναι. Ναι. Και από τη μία βλέπουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι. Την τήρηση νόμων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει επικεφαλής μιας task force και από την άλλη βλέπουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε μια άλλη θέση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απόκληση. Δηλαδή, εγώ διάβασα και την απόφαση της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μίλαγε για την τήρηση των νόμων. Εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό πράγμα. Το κόμμα να δώσει διαπιστευτήρια για το γεγονός ότι στηρίζει την επένδυση την οποία η κυβέρνηση με αυτό το κόμμα πράγμα μπερδεμένο. Να σας πω γιατί. Γιατί το ελληνικό είναι μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, είναι μέσα στην Αθήνα, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα με το οποίο πρέπει συνεχώς να ασχολείσαι. Τι παίζεται τώρα? Αυτό το οποίο παίζεται τώρα είναι το αρχαιολογικό σκέλος. Υπάρχουν αρχαία σε μία έκταση, νομίζω της τάξης του 1,5% του οικοπαίδου, που είναι 6.000 στρέμματα. Παρά το γεγονός ότι εγώ δεν έχω καταλάβει οι επενδυτές να λένε κάτι, βλέπω την αντιπολίτευση και ένα κομμάτι των media να θέλουν να ισοπεδώσουν με τον αρχαιολογικό νόμο, με τον οποίο γίνανε όλα τα μεγάλα έργα, το μετρό της Αθήνας, έτσι έγινε, το αεροδρόμιο, όλα έτσι γίνονται, και να παραδοθεί ο χώρος σαν να είναι χωράφι. Και μετά, εάν βρεθούν κάποια αρχαία, να επομιστεί το δημόσιο το κόστος. Οπότε γιατί δεν ξεκινάει η επένδυση στο υπόλοιπο κομμάτι και να αφήσουμε αυτό, έτσι ώστε να βγει εκεί μια απόφαση? Και από την άλλη μεριά, ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα και των περισσότερων? Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα? Θα σας πω ποιο είναι το ερώτημα του κόσμου. Λένε ότι τόσα χρόνια εκεί ήταν αεροδρόμιο. Τώρα ξεφνικά υπήρχαν οι αρχαιολόγοι που έπρεπε να αναρωτηθούν αν υπάρχουν αρχαία εκεί. Όχι. Γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν έγιναν αυτές οι ενέργειες πριν, όταν ήταν το αεροδρόμιο εκεί? Να σας πω. Έχω διαβάσει ένα εξαιρετικό κομμάτι της Καθημερινής από το 2003 που αναφέρει αναλυτικά τις σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει. Μα δεν διαφωνεί κανείς, αλλά γιατί δεν καθάρισε όλο αυτό το πράγμα τότε? Άρα η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και συνεχίστηκε και στα Ολυμπιακά έργα. Γιατί θέλω να θυμηθούμε. Πάντως αυτό είναι ερώτημα και για τον κύριο Τεντήκογλου. Γιατί από το 2001 που έχει φύγει το αεροδρόμιο από το ελληνικό, έχουν μεσολαβήσει πόσες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας? Συγγνώμη, να προσθέσω ένα πράγμα. Γιατί η υπηρεσία να δει τι συμβαίνει εκεί. Παρούσα είναι η αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία κάνει τη δουλειά τη και όταν έχουμε στο μυαλό μα το ελληνικό, πρέπει να θυμόμαστε ότι το ελληνικό κράτος, δηλαδή εμείς ως φορολογούμενοι και το χρέος το οποίο έχει συσσωρευτεί, ξόδεψε μισό δισεκατομμύριο για να φτιάξει κάτι απίθανα γήπεδα, χόκεϊ, softball και διάφορα τέτοια αγωνίσματα και αθλήματα, τα οποία δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα. Και όταν έχεις ένα σχέδιο, γιατί από τότε αυτό ήταν το σχέδιο και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να το δώσεις αυτό για αξιοποίηση, τι κάθεσαι και φτιάχνεις τέτοια μεγαθύρια? Είναι μισό δις, 500 εκατομμύρια, 500 και εκατομμύρια μας κόστησε μόνο το 2004 να γίνουν κάποια έργα εκεί μέσα. Και δίκο, γιατί δεν το καθαρίσατε εσείς το ελληνικό νωρίτερα? Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το ελληνικό. Είναι η θέση του κυρίου Πιτσιόρλα που λέει ότι το ΚΑΣ είναι γνωμοδοτικό και θα παρακαμφθεί? Είναι η θέση του κυρίου Σκουρλέτη που λέει ότι οι αρχαιολόγοι είναι η εμπροστοφυλακή του λαού μας που δίνει τον αγώνα υπερπάντων κτλ.?
Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης? Δεν συγκρούεται το ένα με το άλλο. Το ΚΑΣ βγάζει τη δική του απόφαση και πιθανότητα η κυβέρνηση θα περάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτσε. Δεν μπορείτε από τη μια μεριά να θεωρούνται οι αρχαιολόγοι εμπροστοφυλακοί του αγώνα και από την άλλη να είναι, έλα μωρέ παιδιά, συμβουλευτική είναι η θέση τους, δεν πειράζει, θα τους παρακάμψουμε. Τι από τα δύο συμβαίνει? Λοιπόν, τώρα στο ερώτημά σας, κυρία Τζίμα. Αμέσως, κύριε Κύριε. Πώς θα βρεθούν τα αρχαία? Γιατί πρέπει να φωνάζετε και γκρινιάζετε από το 2001. Για να βρεθούν τα αρχαία, ναι, η κυβέρνηση Καραμαλή, η τραγελαφικό του πράγματο, το τραγελαφικό του πράγματο. Γιατί δεν πήγατε εκεί να δείτε? Συζητάμε για αρχαία, έτσι. Συζητάμε για αρχαία. Συζητάμε και για δάσους. Ξαφνικά η ζούγκλα του Παρθενώνα είναι στο ελληνικό. Αυτό ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, και αν δεν σκάψει, πώς θα βρεις αν υπάρχουν αρχαία? Γιατί δεν πήγατε? Γιατί δεν είχαν αρχίσει οι εργασίες. Πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες. Υπάρχει μνημόνιο που έχει υπογράψει η εταιρεία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ό,τι βρίσκεται, έχει υποχρεώσεις η εταιρεία να τα αναδείξει, να τα προσθέσει. Λοιπόν, και ξαναρωτάω, να δεχθώ ότι υπάρχουν αρχαία. Αν δεν σκάψουμε, δεν θα τα βρούμε. Οπότε τώρα τι ζητάτε? Πρέπει ζητάτε να αρχίσουν οι εργασίες. Ζητάτε από την κυβέρνηση να κάνει αυτό που δεν έκανε καμία άλλη κυβέρνηση πιο πριν? Όχι. Γιατί κοιτάξτε, καμία δεξιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν παρέκαμψε το ΚΑΣ. Να σας πω. Η δική μας κυβέρνηση, θυμάστε τι αντιδράσεις αντιμετώπιζε από το σημερινό κυβερνών κόμμα, έτσι, να μην γίνει τίποτα στο ελληνικό κτλ. Τώρα, κόντες, άκοντες ήρθαν στα λόγια μας. Αλλά θέλω να πω ότι εκτιμώ την ειλικρίνεια του κύριου Κυρίτση που είπε ότι εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Όπως γενικά δεν θέλουνε την φιλελεύθερη δεν οικονομία, όπως γενικά αν πιστεύουν... ζητάτε να κάνουν κάτι που εσείς δεν κάνατε ποτέ και καμία άλλη ελληνική λάθος, κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Κάνετε λάθος, εμείς το είχαμε ξεκινήσει. Ποιο είναι το λάθος? Το είχαμε ξεκινήσει. Πώς παρακάμψατε το ΚΑΣ? Δεν παρακάμψαμε το ΚΑΣ, δεν χρειάζεται το ΚΑΣ. Ζητάτε από πολιτικές τη στιγμή, υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα, υπάρχει ειδική νομοθεσία για τα μεγάλα έργα, για τις μεγάλες επενδύσεις, που προβλέπει την υπογραφή μνημονίων που καλύπτουν όλες. Αυτά έχουν γίνει. Μια τέτοιου είδους παρέμβαση πολιτική θα ανοίξει την Κερκόπορτα και για άλλους επενδυτές κάπου παρακάτω να λένε: έλα, παιδιά, τώρα το κάνατε για το ελληνικό, θέλω και εγώ το ίδιο. Ποιος αρχαιολογικός νόμος εδώ, τώρα βρήκαμε και έναν τάφο. Το ίδιο έγινε και με το μετρό, το ίδιο γίνεται. Υπογράφονται μνημόνια με το Υπουργείο Πολιτισμού και όταν ανακαλύπτεται κάτι, υπάρχει ειδική μέρημνα για το πώς θα αναδειχθούν επί τόπου, εάν θα μεταφερθούν. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυρίτση ειλικρινά. Γιατί ακούω από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις επενδύσεις, ότι θέλουν ξαφνικά, ανακάλυψαν τις επενδύσεις. Τι είδους επενδύσεις θέλουν? Γιατί εγώ βλέπω, η μία τους μυρίζει, η άλλη τους ξυνίζει, οι σκουριές δεν κάνουν, η Fraport δεν τους κάνει. Ακόμα και η Taxi Beat, δηλαδή μία ελληνική νεοφυής επιχείρηση, πρέπει να εξοριστεί. Ξέρετε, η ιστορία με την Taxi Beat αυτό μονάχα μου θυμίζει τους λουδιστές τους, ξέρετε. Είναι ένα κίνημα ήταν το 19ο αιώνα. Λοιπόν, αυτοί τότε ήταν ενάντια στη βιομηχανική επανάσταση και μπαίνανε στα εργοστάσια και σπάγανε τις μηχανές για να γυρίσει ο κόσμος στην αγνή χειρονακτική εργασία. Λοιπόν, βλέποντας τον ΣΥΡΙΖΑ να πολεμάει την τεχνολογική εξέλιξη, αισθάνομαι ότι έχουμε να γυρίσει δύο αιώνες πίσω. Δεν είναι μόνο τα πέντε χρόνια που χάθηκαν. Ωραία, λουδίτη, εντάξει, δεν θυμάμαι να με έχει ξαναχαρακτηρίσει κανείς. Ενδιαφέρον έχει αυτό, το θεωρώ λίγο πλάκα. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα κατά αυτής της επένδυσης? Ήταν υπέρ της μελέτης που είχε κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η οποία, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής, άρα και την αξία της γης, και στην ευρύτερη περιοχή και στο λεκανοπέδιο, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνεται, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Μια δεύτερη αντίρρηση είναι ότι, και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπουμε να φτιαχτεί καζίνο μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Αν θυμάστε παλιά, όταν είχε φτιαχτεί καζίνο, το είχαν φτιάξει στην Πάρνηθα, όταν η Πάρνηθα ήταν του στουδιά όλη τη μάνα. Υπάρχει λόγος για τον οποίο. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε και φτιάχνουμε ένα καζίνο σε μια περιοχή που η Νότια Αττική κατοικείται από 1,5 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτό από μόνο του δεν είναι καλό. Αν το λέω. Αν το λαζάκι αποπεμφθεί, θα είναι λάθος, κύριε Κυρίτση? Δεν νομίζω ότι.
Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τίθεται βεβαίως και το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουμε κι εμείς. Διότι το μήνυμα ήταν ότι αν αύριο δεν έχουμε απόφαση από το ΚΑΣ, θα επανεξεταστούν πρόσωπα και πολιτικές. Αν καταλαβαίνετε εσείς κάτι άλλο από αυτό που καταλαβαίνω, δεν έχω τέτοια εικόνα. Το ΚΑΣ κατά καιρούς έχει πάρει πολύ καλές αποφάσεις, έχει πάρει και κακές. Ας πούμε, η έγκριση των όρων δόμησης για το μολ στην Ακαδημία Πλάτωνα, εμένα με απογοήτευσε, πρέπει να σας πω, που ήταν μια απόφαση του ΚΑΣ. Θα δούμε, θα πάρουν την απόφασή τους οι άνθρωποι. Είναι υψηλού επίπεδου δημόσιοι λειτουργοί. Και αν πάρουν την απόφασή τους, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Έχει συνεχίζεται απλώς γνωμοδοτική? Ούτως ή άλλως... Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι, δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα Συμβούλιο της Επικρατείας. Ούτως ή άλλως το τι είναι η απόφαση του ΚΑΣ προβλέπεται από τον νόμο και το πώς θα προχωρήσει η σύμβαση που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη σημερινή, πιστεύω, συνεδρίαση, βάζει μπροστά το έργο. Δεν σταματάει το έργο με τον έναν με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι η αυστηρότητα. Ούτε αυτό εξαρτάται από το ΚΑΣ. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Αυτό το οποίο κοιτάζουν τώρα οι αρχαιολόγοι και η πολιτεία είναι η αυστηρότητα με την οποία πρέπει να το γίνεται. Το μήνυμα των 53 στον ιστότοπο Κομμονάλτη το είδατε, φαντάζομαι. Ποιο μήνυμα? Άσκησαν κριτική σε εκείνη τη διαρροή του Μεγάρου Μαξίμου που μίλησε για σκόπιμες κολυσιεργίες και είπαν ότι αυτό έδωσε γκολ στον Μητσοτάκη. Έδειχναν στο Μέγαρο Μαξίμου οι 53. Δεν το έχω δει το σχόλιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση που είναι μια φάση επενδύσεων θέλει να υπάρχει ένας ρυθμός. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ή κάποιος λόγος να επιταχύνουμε τα πράγματα περισσότερο από όσο είναι το τυπικά ορθό. Αλλά θέλω να πω και ένα πράγμα, διότι η σημερινή αντιπολίτευση έχει παραδοσιακά, υπάρχει και ως πολιτικό κλισέ, ας πούμε, του πρώην αρχηγού τους, ότι έχουν ένα θέμα και με την προστασία του περιβάλλοντος και με την προστασία των αρχαίων. Δηλαδή με τους δασολόγους και τους αρχαιολόγους. Και σας ρωτάω εγώ. Και τελειώνει σε 10 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα, στη χώρα στην οποία βρισκόμαστε και την ξέρουμε, ζούμε, Έλληνες είμαστε. Εάν δεν υπήρχε δασική υπηρεσία και αν δεν υπήρχε αρχαιολογία, δεν θα είχε μείνει ούτε ένα αρχαίο, ούτε ένα δέντρο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κύριε Κεδίκογλου, και για να κλείσουμε με εσάς. Λοιπόν.